Γεια σας! Εδώ είμαστε με μοναδικά σήμερα, μοναδικά εξαιρετικά λουκάνικα από την περιοχή των Φαρσάλων και με αυτά θα μαγειρέψουμε χωριάτικα, παραδοσιακά, πεντανόστιμα, εξαιρετικά, καθαρά, ναι, πεντακάθαρα όσον αφορά το κρέας τους και τα μπαχαρικά τους. Νόστιμα λοιπόν λουκάνικα Φαρσάλων που θα κάνουμε τρεις συνταγές. Θα κάνουμε λουκάνικα με γραβιέρα γεμιστά και τυλιγμένα με μπέικον. Και αν έχετε κανένα ψωμάκι, βάλτε τα μέσα, μουστάρδα, κέτσαπ και κάντε όρεξη. Θα κάνουμε λουκάνικα τηγανιά με πατάτες και φέτα. Θα κάνουμε λουκάνικα πίτα. Τι άλλο μου θέλετε, γλυκό? Σας έχω και γλυκό. Γλυκό κορμό, που σας αρέσουν οι κορμοί εδώ να κάνουμε. Και έχουμε κάνει κορμό με χαλβά. Έχουμε κάνει κορμό κανονικό. Έχουμε κάνει, δεν θυμάμαι τώρα πόσους έχουμε κάνει. Αλλά αυτός ο κορμός σήμερα πραγματικά θα είναι διαφορετικός. Έχει ένα και μοναδικό, εξαιρετικό, ιταλικό, μοναστηριακό λικέρ. Όσοι το γνωρίζετε είναι το φραντζελικό. Λικέρ με φουντούκι. Μυρίζει απίστευτα. Θα σμίξει με όλα αυτά εδώ τα υπέροχα μπισκοτάκια. Το κακάο. Τη ζάχαρη. Βουτυράκι. Και κρέμα γάλακτος. Και τι κάνουμε? Ξεκινάμε με υλικά για κορμό με φραντζέλικο. Για τον κορμό με μπισκότα, κακάο και λικέρ φραντζέλικο θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, 350 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, 100 γραμμάρια κακάο κοσκινισμένο, 450 γραμμάρια μπισκότα από την Μπέρ, 4 με 5 κουταλιές λικέρ φραντζέλικο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν είναι δύσκολος, είναι πανεύκολος. Και παίρνουμε την κρέμα γάλακτος. Την αδειάζουμε. Το βούτυρο. Και αφήνουμε να λιώσει μαζί με τη ζάχαρη. Θέλω να πιστεύω ότι εσείς που μου ζυγίσατε εδώ τα υλικά είναι εντάξει, ε? Δεν έχουμε καμιά απόκληση. Κακάο. Και εγώ πολλά τα βλέπω, δεν ξέρω τι κάνανε. Η βοηθή εδώ. Δεν ξέρω, και είχαν και ώρα που μετράγανε. Εσείς, εγώ την έχω δοκιμάσει αλλιώς τη συνταγή, κανονικά. Ελπίζω και κανονικά να είναι και εδώ τώρα. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, κανονικά είναι και τα παιδιά μας εδώ που μας βοηθάνε, το συνεργείο μας, η ομάδα παραγωγής της τηλεόρασης Κίδων είναι απαιτητική όπως και εσείς. Συνεχίζουμε. Ανακατεύουμε. Τι να κάνουμε? Να λιώσουν όλα μαζί. Κοιτάξτε εδώ αυτό το πραγματικά υπέροχο λικέρ. Μέσα όλο. Φραντζέλικο είπαμε. Λικέρ φραντζέλικο, μοναστηριακό λικέρ βασισμένο στο φουντούκι. Πραγματικά εξαιρετικό. Πραγματικά κομψό και θα το βρείτε σε καλά κοκτέιλ μπαρ σε πολλές διαφορετικές συνταγές με δημιουργικά κοκτέιλς. Ανακατεύω, χαμηλώνω και παίρνω τώρα τα ωραία μου μπισκότα από την Μπέρ. Και τα σπάω και τα θρηματίζω όμορφα, ασύμετρα, μέσα σε ένα μεγαλύτερο μπολ. Για να δούμε. Σε ποιον δεν θα αρέσει? Πω, Παναγία μου, τι είναι αυτός ο κορμός. Και το θρηματίζω και το σπάω το μπισκότο και το κάνω όπως μου αρέσει το μπισκότο. Λοιπόν, το λιώνω το κακάο μαζί με την με την κρέμα γάλακτος. Δεν με προσέχεις. Δυστυχώς με προσέχουν οι φίλοι τηλεθεατές εδώ της τηλεόρασης Κίδων. Και τι κάνουμε? Περιμένουμε λίγο να λιώσουνε. Για να πάρω και μια μαρίζ τώρα. Να πάρω τα τυχώματα. Οπ, εδώ είναι. Γύρισα. Λοιπόν, αυξημένη η διάθεση εδώ στην τηλεόρασης Κίδων. Ανατριπτική θα έλεγα. Είμαστε υπέροχοι. Πάμε από τα τυχώματα και θα ανακατέψω μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και όλα αυτά τα υλικά. Μετά
Πρέπει αυτά τι να κάνουν, να κρυώσουν λίγο και να μην μας λιώσουν τα μπισκότα, έτσι. Περιμένω τώρα αυτά 2-3 λεπτά εδώ να λιώσουν και να κρυώσει λίγο για να τα ενσωματώσουμε και να πάρουμε αυτή εδώ τη φόρμα που έχει ντύσει εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. Θα την ντύσω εγώ καλύτερα, αφού πέσει το μείγμα. Και ιδανικά, το γλυκάκι σας, τουλάχιστον αν το φάτε το βράδυ, το φτιάξετε το πρωί που ξυπνήσετε, να ξεκινήσετε να φτιάξετε το γλυκό. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, θέλει από την προηγούμενη, γιατί τα δικά σας τα ψυγεία δεν είναι επαγγελματικά. Εμείς εδώ που έχουμε επαγγελματικό ψυγείο, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα το έχουν φάει τα παιδιά εδώ. Δώστε μου 2-3 λεπτά να λιώσουν, να κρυώσει λίγο και μετά να το ενσωματώσουμε. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να ρίξω τη θερμοκρασία. Το είχα βάλει και λίγο στο ψυγείο πριν. Αυτό, όπως είναι τώρα, κοιτάξτε το, είναι σαν ρόφημα σοκολάτας. Αν μειώσετε τη ζάχαρη, ρίξτε μέσα το φρατζέλικο, μπορείτε να κάνετε ένα ρόφημα σοκολάτας, γιατί όχι. Πάμε να το ρίξουμε μέσα. Κακάο, μοναστηριακό λοιπόν λικέρ φρατζέλικο, τα μπισκοτάκια μας και ναι, θα είναι ωραίο. Ανακατεύω. Γιατί δεν είναι νηστίσιμο. Κρέμα γάλακτος έχει, ζάχαρη. Γιατί δεν τρως κρέμα γάλακτος. Ούτε γάλα τρως. Το πρωί που σηκώνεσαι... Συνεχίζομαι. Λοιπόν, τι τραβάτε κι εσείς που με βλέπετε, φίλοι μου. Ε, πω Παναγία μου, ξέρετε τι θα κάνω τώρα. Κοίτα τι θα κάνω τώρα. Πω, Χριστιανά, κάνε όρεξη. Μέσα. Τι νόστιμο που είναι, Παναγία μου. Δεν θα αφήσω τίποτα. Μέσα όλα, κλείνω. Ψυγείο, υλικά και φτιάξτε τη για να με θυμόσαστε, γιατί... Υλικά. Για τον κορμό με μπισκότα, κακάο και λικέρ, φρατζέλικο θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, 350 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, 100 γραμμάρια κακάο κοσκινισμένο, 450 γραμμάρια μπισκότα από την Μπέρ, 4 με 5 κουταλιές τρίκερ φρατζέλικο. Παγώνουμε τον κορμό μέσα στο ψυγείο και σας είπα, ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ, από την προηγούμενη μέρα, τουλάχιστον 8 με 12, άντε 24 ώρες για να γίνει τέλειο, να γίνει αφράτο, να γίνει μπισκοτένιο, να γίνει αρωματικό όσο πρέπει με το φραντζέλικο, το μοναστηριακό, αυτό λικέρ που μας έρχεται από την Ιταλία και είναι βασισμένο, πού? Στο φουντούκι. Τώρα, έχω τα καλύτερα λουκάνικα και πρέπει να τα πενέψω, τα φαρσαλινά, από το φίλο μου τον Βασίλη τον Τακούλη, και θα κάνουμε τρεις συνταγές. Λέω να ξεκινήσουμε με την πιο πελαλίδη και λογικό είναι, έτσι. Πάμε και θα τελειώσουμε με το πιο εύκολο και το πιο βρώμικο, που είναι τα γεμιστά με γραβιέρα και τυλιγμένα με μπέικον. Αχ, Παναγία μου. Πίτα, λουκάνικα, μυζήθρα, κατοίκι δομοκού, αν βρείτε, που είναι ακόμα πιο κοντά στα φάρσαλα, σκορδάκι, αυγουλάκι, φύλλα σφολιάτας. Υπάρχουν εκδοχές διαφορετικές που μπορούμε να την κάνουμε αυτή την πίτα, που μπορούμε να ανοίξουμε ένα φύλλο σφολιάτας που το έχω στο ψυγείο φυσικά, να βάλουμε στη μέση τη γέμιση, να το γυρίσουμε και να το... Τι κάνω τώρα εδώ, πρέπει να το δείτε. Αναπαράσταση τώρα με τι, χωρίς το φύλλο, θα το κάνουμε στην πορεία. Ίσως να το κάνουμε έτσι, να κάνουμε πίτα. Αν θέλετε να το κάνετε πίτα και σε ταψί να πλώσετε κάτω τα χωριάτικα φύλλα ή τα δικά σας φύλλα, η φάρσα παραμένει η ίδια και παίζετε όπως σας αρέσει. Μανιτάρια, λευρό τους, λευκά, εγώ σας δίνω λευκά, πορτομπέλο, ό,τι γουστάρετε βάλτε. Υλικά, ξεκινάω, κόβω μανιτάρια, σοτάρω, το λουκάνικο μπορώ να το κάνω και κιμά, να βγάλω το εντεράκι του, μπορώ να το ψιλοκόψω και να τα βάλω όλα μαζί, ό,τι θέλω κάνω. Δείτε υλικά, ξεκινάμε.
Για την πίτα με λουκάνικο, μανιτάρια και τυρί θα χρειαστείτε ένα πακέτο φύλλο σχολιάτα, 450 γραμμάρια λουκάνικα χωριάτικα, ένα κρεμμύδι ξέρο σε φέτες, δύο σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κλαδάκι τα φύλλα του θυμάρι ψιλοκομμένο ή ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι ξερό, 300 γραμμάρια μανιτάρια λευκά σε φέτες, ένα αυγό, ένα φλιτζάνι κυρί κατοίκη δομοκού, μοτσαρέλα ή φρέσκια μυζήθρα, αλάτι και πιπέρι. Έχω ξεκινήσει και κόβω λευκά αλλά και πλευρό τους. Τα ψιλοκόβω μέσα. Κρεμμυδάκι, σκορδάκι και θυμάρι που λατρεύουν τα μανιτάρια. Και πορτομπέλο βάλτε, σας είπα, ό,τι μανιτάρια σας αρέσουν. Ανακατεύω. Θέλω να τα στεγνώσω να φύγει όλη η υγρασία. Θα βάλουμε το κρεμμύδι σε φετούλες. Φρέσκο θυμάρι όπως είναι τα κλαδάκια μέσα. Τώρα το κρεμμύδι. Έμεισε φετούλες όσο πιο λεπτές πρέπει και θέλουμε εμείς. Λίγο λαδάκι ακόμα. Αλάτι δεν έβαλα καθόλου. Θυμάρι κατευθείαν. Πάμε να κόψουμε και το άλλο κρεμμύδι. Το υπόλοιπο κρεμμύδι. Σκορδάκι. Δύο σκελίδες σε φετούλες. Μέσα. Και φυσικά εδώ μπορούμε να φλαμπάρουμε, να σβήσουμε με ένα κονιάκ για να τα αφήσουμε λίγο. Πάρτε μανιτάρια πλευρό τους, λευκά, πορτομπέλο, κάντε μια ποικιλία, κόψτε τα. Πάρτε ένα τηγάνι καλό αντικολλητικό. Βάλτε τα μανιτάρια όπως είναι κομμένα πάνω σε λάδι που θα έχει κάψει. Λιώστε το σκόρδο. Βάλτε όπως έβαλα εγώ το θυμάρι μέσα. Ρίξτε τα μανιτάρια και σοτάρετε τα. Σβήστε τα με λίγο ξύδι βαλσάμικο ή με λεμόνι αν θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Και θα φάτε την πιο νόστιμη και πιο γρήγορη τηγανιά από μανιτάρια. Το πιο ωραίο μεζέ, το πιο ωραίο συνοδευτικό. Να ταιριάξετε και το κρεατάκι σας, οτιδήποτε θέλετε. Σαγανάκι από μανιτάρια. Στο οποίο αυτό σαγανάκι μπορείτε να βάλετε μετά και λίγη γραβιέρα και να το βάλετε λίγο στο φούρνο και να γίνει απίστευτο. Τώρα, κρεμμύδι. Μ' αρέσουν οι μουσικές επιλογές. Μ' ανεβάζουν, ε. Ωραία πάμε. Ανακατεύω και από τα τυχώματα. Και αν δω ότι χρειαστεί λάδι, βάζω λίγο, λίγο, λίγο και προσεκτικά. Έτσι, αυτό. Γιατί θα μου το βγάλει, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Τέλεια. Να σκουπίσω λίγο εδώ το, την υγρασία μου. Και να πάρω τα λουκάνικα. Θα τα κόψω στη μέση. Και ψιλοκομμένα. Πάμε να βάλουμε μέσα. Συνεχίζω. Κατηριά στο τέλος αφού μου κρυώσει η φάρσα και μαϊντανό μπορώ να βάλω και φρέσκια ρίγανη και το αυγό μετά στο τέλος μαζί με τα τυριά για να μου δέσει το μείγμα τη φάρσα μου. Σας έλεγα το εξής πριν, ότι μπορείτε να βγάλετε το εντεράκι κατά αυτόν τον τρόπο, σε έχουμε κάνει κυμά πολλές φορές, το βγάζουμε και κάνουμε μια μπολονέζο του κάνικο, έτσι όπως κάναμε τα μανιτάρια τις προάλλες.
Εγώ θα προτιμήσω τώρα να τα κόψω στα 4 και μετά ψιλοκομμένα. Πόσα είναι, 3-4 ακόμα. Ωραία. Τα κόβω εγώ, τα ρίχνω και ερχόμαστε όταν είναι έτοιμη η φάρσα για να ρίξουμε τα τυριά που θα έχει ήδη κρυώσει. Συνεχίζουμε. Τα λουκάνικα, τα μανιτάρια, το θυμάρι το έβγαλα βέβαια, είναι εδώ και κρυώσαν ελάχιστα. Θα ρίξω το κατήκι δομοκού. Μπορείτε να βάλετε και μυζήθρα. Μιας και έχουμε φαρσαλινά εδώ λουκάνικα, είπα να βάλω και ένα κατήκι δομοκού που είναι εκεί δίπλα. Θεσσαλικό γι' αυτό. Θα το βοηθήσουμε να λιώσει με την είδη καλή θερμοκρασία που έχει τη φάρσα μας. Και να κατεβάσουμε και τη θερμοκρασία βάζοντας το κρύο μας τυρί. Ανακατεύω. Πάω εδώ και παίρνω μαϊντανό να βάλω λίγο να κόψω στην άκρη του πάγκου μου, γιατί εδώ θα το χρησιμοποιήσω για να βάλω τη σφολιάτα. Ψιλοκομμένο. Μαζεύω. Ωραία. Πάμε και το μαϊντανό μέσα. Το αυγουλάκι. Και αυτό μέσα. Έσπασα και λίγο πιπέρι. Συνεχίζω με μοτσαρέλα. Άνα μου, ωραία. Για λίγο τώρα, αφήσω στην άκρη το πιρούνι και να πάρω την τζίλινη κουτάλα. Να κατέψω όμορφα. Και πρέπει κανονικά αυτό τώρα εδώ να κρυώσει λίγο ακόμα. Για να πάρουμε μετά τη σφολιά, να απλώσουμε εδώ και να κάνουμε ένα ωραίο φάκελο να μπει εδώ ή να την κάνουμε και πίτα κάτω σφολιάτα, μια κοινή πίτα. Ωστότε, θα τα αφήσω λίγο να κρυώσει. Θα δείτε υλικά, θα πάμε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε, να φτιάξουμε και να τελειώσουμε και να ψήσουμε την πιτούλα μας και έχουμε άλλα δύο να κάνουμε. Υλικά διαφημίσεις και εδώ πάρα πολύ γρήγορα. Για την πίτα με λουκάνικο, μανιτάρια και τυρί θα χρειαστείτε ένα πακέτο φύλλο σφολιάτα, 450 γραμμάρια λουκάνικα φωλιάτικα, ένα κρεμμύδι ξέρο σε φέτες, δύο σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κλαδάκι τα φύλλα του θυμάρι ψιλοκομμένο ή ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι ξέρο, 300 γραμμάρια μανιτάρια λευκά σε φέτες, ένα αυγό, ένα φλιτζάνι κυρί, κατήκι δομοκού, μοτσαρέλα ή φρέσκια μυζήθρα, αλάτι και πιπέρι.